πρώτα χρόνια οι τίτλοι των σίριαλ σηματοδοτούσαν για τον τηλεθεατή ένα οικείο και αγαπητό χώρο, όπως η γειτονιά, ο μεθοριακός σταθμός και το Λούνα Πάρκ. Γιατί τότε πήγαινες κι εσύ στο Λούνα Πάρκ, που δεν πας τώρα, μας πήγαιναν οι πατεράδες μας κτλ. Και το Λούνα Πάρκ ήταν μέσα μας σαν ένα μέσο διασκέδασης. Θα πάμε στο Λούνα Πάρκ να παίξουμε με τα αυτοκινητάκια. Υπήρχε στην Αθήνα ένα πολύ μεγάλο Λούνα Πάρκ. Αυτό είναι το Ροντέο. Το Ροντέο λοιπόν ήταν, μπορώ να το πω, δεν το διαφημίζω, έχει κλείσει εξάλλου πολλές δεκαετίες. Ήταν όμως η μοναδική ατραξιόν της πόλης. Είχε βάλει μέσα όλα τα παιχνίδια, ένα κανονικό Λούνα Πάρκ. Και παίρνανε και δωράκια ο κόσμος. Αυτά που θυμούνται όλοι είναι στο χώρο του Λούνα Πάρκ την Τούλα, η οποία κρατούσε το πόστο με τους κρίκους, οπότε έλεγε πέντε κρίκια ένα τάλιρο, για περάστε παρακαλώ, και το επαναλάμβανε, πέντε κρίκια ένα τάλιρο, για περάστε παρακαλώ. Κάνει την εμφάνισή του το 1978. Οι γυναίκες που θαυμάζουν. Μήπως είναι αυτό που διαβάζω και εγώ? Όχι, καθόλου. Εντάξει. Οι γυναίκες που θαυμάζουν ξεχυλίζουν. Τούλα, θα ξεχυλίσω κι εγώ, μου φαίνεται. Καλά, κάτσε πρώτα, θα διαβάζω από μέσα μου. Μέσα σε αυτό το Ροντέο υπήρχαν πολλοί που είχαν στημένα μικρά μαγαζάκια. Άλλος με τη σκοποβολή του, άλλος με το μαλλί της γριάς. Άλλος με κάτι μπάλες που πέταγες και έριχνες κάτω κάτι τσιγκίνα κουτάκια. Και κάθε πόστο είχε και κάποιον ηθοποιό που έδειχνε παράλληλα και τη ζωή του. Ήταν πολύ έξυπνο. Αυτή η σειρά τώρα, ναι, ήταν κάτι το περίεργο. Ήταν ένα Λούνα Πάρκ που είχε τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί, αλλά συγχρόνως αυτοί οι άνθρωποι δείχναν και τη ζωή τους. Τι γίνεται τώρα? Διαβάζω. Εμσύ δεν διαβάζεις, παίρνεις στη σκριπτούλη. Μια από εδώ το κεφάλι, μια από εκεί το κεφάλι. Γιατί εσένα σε ενδιαφέρει τι κάνω πίσω από την πλάτη? Πώς δεν με ενδιαφέρει? Αφού κουνάς το κεφάλι σου σαν τον καθαριστήρα του αυτοκινήτου. Τάκα, 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 τάκα. Αμάν πια, πολύ παράξενος έχεις γίνει. Έτσι θέλω, καλά κάνω. Εμπνευστής της ιδέας αυτής ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο οποίος σκηνοθέτησε τη σειρά που κράτησε 7 ολόκληρα χρόνια. Την πρώτη φορά που μου είπε ο Δαλιανίδης, ο συγγραφέας, τι θα είναι ο ρόλος, αμέσως κατάλαβα. Σας είπε για το ωράριο, ειδικά ή για το περίγραμμα της υποθέσεως όλων? Και την υπόθεση, πώς θα είναι, αλλά ποιος θα είναι κυριότερα, δηλαδή ποιος θα είναι ο άνθρωπος, ο ρόλος. Είδα ότι μου άρεσε. Παρά ότι γκρινιάζω πολύ. Για εδώ μια στιγμή. Τι είναι, Νίκο? Τίποτε, δύο λεπτά και θα στη δώσω πίσω. Δύο λεπτά? Ναι, ναι. Το ένα λεπτό πέρασε. Καλά έκανε. Ο κόσμος κυριολεκτικά λάτρεψε τον κύριο Γιώργη, τον γκρινιάρη. Να διαβάσεις αυτό? Μεγάλη πλάκα. Μ' αφήσατε να διαβάσω. Αυτό με τις χείλες με τα νεκροταφεία, μεγάλη πλάκα. Κοίταξε, κύριε. Κοίτα τι γίνεται. Κοίτα, ρε. Όχι, μην αλλάζει σελίδα, Νίκο, διαβάζει τη μία. Αυτά. Ελά, άστα, όταν κουραστούν τα μάτια σου. Η Άννα Παϊταζή μπήκε λίγο αργότερα στο ρόλο μιας προξενήτρας, η οποία γνωρίζει τυχαία στο Λούνα Πάρκ τον Κυριώργη και βάζει στόχο να του βρει νύφη. Καλησπέρα. Κακή και ψυχρή μας πέρα. Κάτσε. Καλέ, τι έπαθες εσύ? Παράγγειλε καφέ, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, τσιμπίρα, ό,τι θέλεις και μη μου μιλάς καθόλου. Τι έπαθες εσύ σήμερα? Ό,τι θέλω είπα. Τι διαβάζεις? Ό,τι θέλω διαβάζω. Η μία του μύριζε και η άλλη του ξύνιζε. Οπότε στο τέλος η ουρανία, αυτή είναι η ιστορία, λέει δεν πρόκειται να σε δώσω κανένα, θα σε κρατήσω εγώ για μένα, και παντρεύονται. Και εφώναζε στην ουρανία, ουρανία το δίκανο. Γιατί τον ενοχλούσαν μία, δύο, τρεις, δέκα, ειδικά με την ανιψιά του που ήταν η Ρένα η Παγκράτου. Πάρε να πάρει μια εφημερίδα να διαβάσει και να με αφήσει ήσυχο να διαβάζω. Μα να δώσουμε πάλι 7 δραχμές. Γιατί... Να δώσουμε 7 δραχμές. Διαβάζουμε και δυο μαζί να κάνουν και οικονομία. Δεν θέλω οικονομία, θέλω σπατάλι, πάρτα. Σταμάτα πια. Τώρα τελευταία είναι πολύ παράξενο. Να άτι και το παράξενο. Στο σπίτι γρήγορα. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, θα φύγω και μόνη μου. Άντε πια, παράξενε. Γεια σου, Μαρία. Αλλά που δεν έχω δει καν. Με κάνετε και γελάω τώρα.
ουρανία το δίκανο. Και στο δρόμο πολλές φορές με σταματούν από πίσω, ας πούμε, εδώ και μου φωνάζουν ψιθυρίων ουρανία το δίκανο. Εγώ πολλές φορές τον οχλούσα που πήγαινα, τι θέλεις σκετούλα, να διαβάσω την εφημερίδα. Έχει μείνει αυτό το κομμάτι, είναι το μόνο ίσως που έχει μείνει, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα από τον Λαπάρκ. Να διαβάσω λίγο από την εφημερίδα από πάνω έτσι, γιατί δεν έχω χρόνο, ήμουν σε μια μπουτίκ. Να διαβάσω έτσι, φώναζε, γύριζε, με ξανακοίταζε και έμεινε αυτό να διαβάσει σκετούλα, να διαβάσει σκετούλα. Τι να γιώσω. Τίποτα, κύριε Γιώργη. Πάστο, άμα τη διαβάσω θα στη δώσει εσύ. Δεν πειράζει, διαβάζω και έτσι κι εγώ. Όχι, επειδή άφησε το πόστο σου και ήρθες εδώ, γι' αυτό. Καλά, δύο λεπτά τώρα, άλλωστε δεν έχουμε και σήμερα δουλειά. Το ένα λεπτό πέρασε κι εγώ. Καλά, σε εμποδίζω τώρα. Με εμποδίζει, αφού άφησε το πόστο και ήρθες εδώ. Η φιλοσοφία του Βαλιανίδη ήταν ότι αυτή, πώς η μέση ελληνική οικογένεια, πώς συμπεριφέρεται τριγύρω μας. Πώς υπάρχει αγάπη. Ένα Λούνα Πάρκ έχει πολλούς πελάτες. Άρα η σειρά είχε ανάγκη από guest star που ανανέωναν και το ενδιαφέρον του κοινού. Νόημα που βάζω και σκοπό. Πολύ μεγάλα ονόματα από τη Δίκη Δημοσχολιού, το Γιάννη τον Πουλόπουλο, ο Τάκης ο Σαγιόρ με το μπαλέτο του. Οι πάντες. Γιατί σε η αλήθεια μες στη ψευδιά, στα γκρίζα όνειρά μου ήρθα στεριά. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Να σημειώσουμε εδώ ότι έτσι μπήκε η Ρένα Ιπαγκράτη στο Λούνα Πάρκ. Η Ρένα Ιπαγκράτη αρκετούς μήνες αφού είχε ξεκινήσει το Λούνα Πάρκ εμφανίστηκε μαζί με το γκρουπ Νοστράδαμος για να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Την είδε ο Γιάννης ο Βαλιανίδης και του άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως ήταν και κεφάτι, είχε μπρίο, ήταν πολύ τσαχπίνα και την κράτησε, της έδωσε ρόλο και τελικά έμεινε για 6 χρόνια. Λοιπόν, δεν έχω ηλεκτρική σκούπα, παίρνω μία κοινή σκούπα και κάνω τη δουλειά μου. Αν δεν έχω ηλεκτρικό πλυντήριο, βάζω όλα τα ρούχα μέσα στην πανιέρα, ρίχνω και ένα κουτί απορρυπαντικό, τα αφήνω να μουλιάσουν έτσι και μετά από λίγο με λίγο τρυψιματάκι, είναι εντάξει τα ρούχα. Ωραία, νοικοκυρά είσαι. Μ' αρέσει, τα κάνω εγώ τα ρούχα, άσπρη πέτρα, ξέξασπρη, έννοια σου. Το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται εύκολα. Ο Παπαγιανόπουλος έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες. Ωστόσο, ο ρόλος του Κυριώργη τον καθιέρωσε στη λαϊκή συνείδηση. Του είχε κάνει και του ιδίου τεράστια εντύπωση και έλεγε πάντα, μα να έχω κάνει όλη μου τη ζωή τόσο πολύ σινεμά και να πρέπει να έρθει μια σειρά στην τηλεόραση για να με μάθει πια όλη η Ελλάδα και να με αγαπήσει όλη η Ελλάδα, παρόλο που τον ήξερα. Αλλά τον ήξεραν ως ο πατέρας της Τζένισης Καρέζη, ο πατέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, σε ρόλους πάντα πρωταγωνιστικούς, αλλά δίπλα. Αλλά λίγο δίπλα. Αν τυχόν κάθε εβδομάδα επί 7,5 χρόνια 340 επεισόδια βλέπεις και είναι μια αγαπημένη εκπομπή που την έβλεπε όλη η οικογένεια και άκουγες ο Κυριώργης, θα θυμώσουν ο Κυριώργης και όχι σε κάποια ταινία που τον είδες και τον λέγανε Βαγγέλη. Πολύ παράξενος έγινε. Κάτσε που είμαι παράξενος. Πάρε και την εφημερίδα. Ωραία, θα την πάρω. Διάβασε τώρα. Έλα, κάνε πιο εκεί να διαβάσω. Όχι, δεν κάνω πολλό. Διάβασε. Μα κάνε πιο εκεί, καλέ. Ωραία, θα ακούω. Όχι μόνο εγώ. Έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ, Τούλα. Έλα εδώ, και Τούλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, διαβάστε από πάνω της όλη. Απάνω της φοράκια. Διαβάστε. Τρομερός επαγγελματίας και κλεισμένος στον εαυτό του, δηλαδή δεν συζητούσε πάρα πολύ με τον καθένα από εμάς, συνήθως ήταν σε μια γωνιά και έκανε τη δουλειά του. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ του δεν ξέρετε για το κείμενο. Αλλά ήξερε και τα λόγια του αλουνού που μίλαγε. Και αν σταμάταγε ο άλλος κάποια στιγμή, γιατί ήταν καινούριος και δεν είχε μπει ακόμα, του λέγε, βρε παιδί μου, λες αυτό, έλα θα σε βοηθήσω εγώ. Το ξαναπήγαινε και αν το ξέχναγε, το μπάλωνε ο Μπαρμπαγιώργης, ας πούμε. Εγώ ήμουν μία νέα γυναίκα τότε που δούλευε, είχε μια μπουτίκ και δούλευε, είχε χωρίσει και είχε ένα παιδί και δούλευε για αυτό το παιδί. Πολύ ωραίο είναι, Δημήτρη μου, πολύ μου αρέσει. Σταμάτα, αγκιάζε με να παίξω κι εγώ. Ωραία, βρε Δημήτρη, θα σε αφήσω, κάτσε, τόσο κόπο έκανα να μην το ευχαριστηθώ. Κάλε μα, μου αφήσει τον Βασίλη να μ' αφήσει να παίξω. Έχει δίκιο το παιδί, Βασίλη, μ' άφησε τον επιτέλους να παίξει. Θα αφήσω και έτοιμο. Μα τι θα τον αφήσει αυτό να για παιδιά, Βασίλη. Κι εγώ παιδί είμαι, γιατί. Τι παιδί, Βασίλη μου. Μεγάλο παιδί, μεγάλο παιδί.
κυκλοφορούσα συνέχεια με ένα μπουφάν. Οπότε στον δρόμο λοιπόν με σταμάτησε αυτός ο κύριος, ώρα του καλλιό που είναι, και μου λέει, έλα ρε Βασιλάκη, επιτέλους δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι φτωχό να μην έχεις να πάρεις ένα μπουφάν, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, έλα ρε βαλκαράκι μου, και βγάζει το μπουφάν και μου δίνει ένα μπουφάν πεντακένουριο, βάλ το εκεί να σε δει η ψυχή μου, να σε χαρεί το μάτι μου, και μου έδωσε, έτσι οικονόμησα ένα μπουφάν. Έτυχε να κάνω μια τουρνέ, λοιπόν. Λοιπόν, σε διάφορα μέρη πήγα. Αλλού είμαι ερευνιασμένος. Αλλού είμαι παντρεμένος. Κρυφά. Ναι. Αλλού είμαι παντρεμένος. Και έχω, έχω και δύο παιδιά όμως. Ναι, το λέω σοβαρά αυτό, δεν το λέω. Ναι, το ξέρω. Και μάλιστα έτυχε να είναι άνθρωπος δικός μου στην πλατεία που άκουσε δύο κυρίες να συζητάνε. Και έλεγε η μία, μα δεν έχουν τίποτα, έλεγε η άλλη. Σε παρακαλώ, αφού τα ξέρω καλά. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν και δύο παιδιά. Λέει, μα αυτό ξέρω τι δεν έχω. Όχι, έχουν και δύο παιδιά. Δεν ξέρω από θετική πηγή. Κάτι θα ξέρω. Ναι. Η σειρά του Δαλιανίδη δημιούργησε και ειδήλια. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, δύο ηθοποιοί της σειράς ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Ο Νίκος Αδυνόπουλος και η Μέρη Ευαγγέλου. Ναι. Και κάναν και παιδί. Και όπως ξέρετε, κάθε σωστή σας απάντηση θα προσθέτει στην βαθμολογία σας και δύο βαθμούς. Αρχίζουμε λοιπόν με εσάς, κύριε Γεωργίου. Έχετε 15 δευτερόλεπτα καιρό να μας βρείτε ή τον άγνωστο αριθμό ή το αποτέλεσμα. Εύχομαι καλή τύχη. Το Luna Park ήταν ένα πρωτοποριακό σύριαλ κατά τη διάρκεια του οποίου διεξαγόταν και ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Έφτασε να δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Από αυτοκίνητα μέχρι διαμερίσματα. Φυσικά μιλάμε για μικρά διαμερίσματα και μικρά αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει σημασία. Είχε κύκλους εκπομπών και στον τελικό έδιναν ένα σπιτάκι, ένα μικρό διαμερισματάκι ή ένα αυτοκίνητο. Εδώ πριν αρχίσουμε πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι διαγωνίζεστε στον τελικό αυτοδιαγωνισμό για το μικρό προκατασκευασμένο σπίτι, σπιτάκι που βλέπουν αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές μας, τις οθόνες μας, έπαθλο που θα δοθεί στον πρώτο νικητή. Είχε παρουσιαστεί. Ο πρώτος παρουσιαστής ήταν ο Terence Quick, ο οποίος μετά από λίγους μήνες αντικαταστάθηκε από την Μάρο Τιγκοντού, την ηθοποιό, η οποία όμως πολύ σύντομα αντικαταστάθηκε από τον Ευαγγέλη το Βουλγαρίδη, ο οποίος έκατσε αρκετά χρόνια. Στο τέλος, τον τελευταίο 1,5 χρόνο αν θυμάμαι καλά, ο Ευαγγέλης ο Βουλγαρίδης έφυγε, είχε άλλες υποχρεώσεις και η Σμήνη Καλέση πήρε τον ρόλο της τηλεπαρουσιάστριας. Εγώ θα σας αφήσω, μαζί με μένα θα σας αφήσει και η εκπομπή που την παρακολουθείτε 7 σχεδόν χρόνια τώρα. Μια εκπομπή που και όταν δεν ήταν πρώτη σε ακροματικότητα, ήταν ανάμεσα στις πρώτες.